Με βαθιά οδύνη και θλίψη, η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και γαλάζια στελέχη είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην αγωνίστρια της ζωής, Ελένη Κτιστάκη, η οποία έφυγε σε ηλικία 59 ετών, χτυπημένη από την επάρατο νόσο. Αποχαιρετούμε σήμερα μια καλή φίλη, ένα εξαίρετο άνθρωπο, ένα στέλεχος της παράταξής μας, στέλεχος του ψηφοδελτίου μας, την Ελένη Κτιστάκη. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, όλοι όσοι βρεθήκαμε κοντά, δουλέψαμε μαζί. Μοιραστήκαμε την αγάπη της, απολαύσαμε την αγάπη της, μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές, συγκινήσεις, προσπάθειες, αγωνίες και πάντα με το χαμόγελο. Σήμερα η κοινωνία της Κρήτης, η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί για το χαμό μιας μαχήτριας, μιας μεγάλης αγωνίστριας, μιας αγωνίστριας της ζωής. Η Ελένη ήταν ένας άγγελος, ένας άνθρωπος δοτικός, υπέροχος, αυτούς που θέλεις να έχεις στη ζωή σου και ήταν τιμή και μεγάλη μας χαρά που έστω και σε αυτό το σύντομο ταξίδι της μας εμπιστεύτηκε ως φίλους και συνοδοιπόρους. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, καλό παράδεισο. Καλό ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων, Ελένη μας. Ίσα το χέρι σε ένα σπουδαίο άνθρωπο που ξεχώρισε για τη δυναμικότητά της, για την πολυσχεδία ανθρωπιστική της δράση, για την προσφορά της ακοινά, αλλά και στη γυναίκα. Τραγική φιγούρα ο αδελφός της, Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, ο οποίος ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή στο πλευρό της. Ήταν πάντα η αγαπημένη μας. Έζησε δύσκολα, πέρασε δύσκολα χρόνια. Σήμερα δεν ξέρω, είναι ηλιακάδα. Όπως η ψυχή της. Σήμερα χάσαμε μία φίλη, μία πραγματική φίλη, μία γυναίκα άξια, δυναμική, η οποία πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έδειξε με ήθος και αξιοπρέπεια τη δύναμή της. Πάλεψε γενναία και δυστυχώς σήμερα τη χάσαμε. Αιωνία της μνήμη να είναι και να έχει καλό παράδεισο. Το μεσημέρι εψάλλει νεκρόσιμη ακολουθία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ η ταφή έγινε στο κημητήριο της Πλώρας του Δήμου Γόρτινας. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε τη μαχήτρια της ζωής, η οποία πάλευε μέχρι και τη τελευταία της ανάσα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ελένης, τεράστια απώλεια, υπέροχος μοναδικός άνθρωπος. Βοήθησε σε πολλά επίπεδα, ήταν ανήσυχος άνθρωπος και πολύ υποστηρικτικός. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί της και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη. Έδωσε ένα μεγάλο αγώνα. Η Ελένη, ένα άτομο το οποίο πάντα προσέφερε στην τοπική κοινωνία, πάντα με το χαμόγελο και κυρίως είχε ως στόχο και ως πιστεύω της να βοηθάει τον συνάνθρωπο. Την Ελένη. Και τη δύναμη ψυχής που είχε. Μάλιστα. Τη δύναμή της και το ότι ήταν καλό κορίτσι. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των πρόσφατων εκλογών ως υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπήρξε ενεργό μέλος της ΝΟΔΕ και υπεύθυνη τομέα ποιότητας ζωής και εθελοντισμού στο Ηράκλειο. Αποχαιρετάμε σήμερα ένα δικό μας άνθρωπο, τη δική μας Ελένη, την αγαπημένη μας Ελένη Κτιστάκη, που η διαδρομή και η δράση της, παρά το σύντομο του βίου της, άφησε ανεξίτηλα συμβάντια και διδάγματα στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Βουλευτές, γαλάσια στελέχη και αυτοδιοικητικοί αναφέρθηκαν στην εντυμότητα και αξιοπρέπεια της Ελένης Κτιστάκη και όπως σημειώσαν θα θυμούνται πάντα την πολύπλευρη προσφορά της στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, η οποία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και παρακαταθήκη για την νεότερη γενιά των στελεχών της.